όνομα Αθηναϊκός, την έκπληξη του περσινού πρωταθλήματός μας. Μια ομάδα που ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία. Εδώ βλέπουμε δεξιά τον πάγκο με τους αναπληρωματικούς της Manchester United, που είναι ο Whitworth, ο Walls ο τερματοφύλακας, ο Wallace, ο Ράτεν και ο Sixsmith. Να δούμε λοιπόν τι επιφυλάσσουν αυτά τα 90 λεπτά, τα 90 πρώτα λεπτά του αγώνα για αυτή την ομάδα, την περσινή έκπληξη, απέναντι σε μια ομάδα με μεγάλο, όπως είπαμε, όνομα και κυρίως λαοφιλέστατη και στη χώρα μας. Θα πρέπει να σας πούμε ότι πολλοί από τους θεατές του σημερινού αγώνα διάκυνται συμπαθώς προς αυτή τη μεγάλη ομάδα, προς τους μπέμπιδες του Μάντσεστερ. Εδώ ο Νίκος Αργκάνης, και να σας πούμε ότι μέσα στα, αν μπορεί κανείς να τα χαρακτηρίσει, ενώ εδώ είναι ο Πέτερ Σμάχεν, ο Μέγας Πέτρος της, του φετινού αγγλικού πρωταθλήματος, το οποίο η Manchester United προηγείται με 5 βαθμούς. Όλα λοιπόν είναι έτοιμα για τη σέντρα. Να πούμε λοιπόν ότι από την Manchester United λείπουν και κάποιοι πολύ μεγάλοι παίκτες, όπως ο αρχηγός της, ο Brian Robson, που είναι τιμωρημένος από τον περσινό τελικό με την Μπαρσελόνα, έχει μία αγωνιστική. Ο Λί Σάρπ, το καινούργιο αστέρι του αγγλικού ποδοσφαίρου, και βέβαια ο Πολ Πάρκερ, που τον είδαμε την περασμένη εβδομάδα παίζοντας εναντίον της Γερμανίας. Ο Κόλεφ για τον Αθηναϊκό. Η απόκρουση από τον Σμάιχελ. Ένα πλάγιο out έχει κερδίσει η Μάντσεστερ στην εκτέλεση. Ο Έρουιν, προσπάθεια με τον Χιούζ, το δυνατό δεξιό σουτ καταλήγει out, χωρίς να δυσκολέψει σε καμιά περίπτωση τον Σαργκάνη, που τον βλέπουμε εδώ να μαζεύει την μπάλα. Στην επαναφορά λοιπόν ο αρχηγός του Αθηναϊκού, ο Νίκος Αργκάνης, ένας από τους λίγους παίκτες της Βηρωνιώτικης ομάδας με διεθνή πείρα και καριέρα. Από τον Έρουιν τον Ιρλανδό, η μπάλα πίσω στον Δανό τερματοφύλακα, τον Πέτερ Σμάιχελ. Και να σας πούμε ότι με τους νέους κανονισμούς της UEFA, οι ξένοι παίκτες σε κάθε ομάδα είναι 4, και για τη Manchester σήμερα, εκτός από τον Σμάιχελ που έδωσε το ελεύθερο χτύπημα, είναι ο Έρουιν ο Ιρλανδός, είναι ο Μακλέρ ο Σκοτσέζος και είναι ο Ουαλός ο Μαρκ Χιζ, το μεγάλο τους όνομα. Ο παίκτης που εκδικήθηκε πέρυσι την Μπαρτσελόνα, πέτυχε τα 2 γκολ της Μάντσεστερ και της έδωσε το κύπελο κυπελούχων. Οι φιλοξενούμενοι στην επίθεση και το πλάγιο που παραχώρησε ο Τζάλα Κώστας. Πλάγιο με τον Μάικ Φίλαν. Διώχνει μακριά ο Τζάλα Κώστας, προσπαθεί ο Μπόγκ, εκεί όμως δεν υπάρχει κανένα συμπαίκτης του. Ελέγχει ο πανύψηλος διεθνής ο Πάλιστερ, ο Γκάρι Πάλιστερ, για να γυρίσει στον Πέτερ Σμάιχελ. Ο Σμάιχελ που ήρθε από την δανική Μπρέντμπι το καλοκαίρι, έναντι 500.000 στερλινών. Το δυνατό βολέ, η κεφαλιά από τον Μαρκ Ρόμπινς και η μπάλα πίσω στον Σαργκάνη. Ο επαναληπτικός αγώνας σε 15 μέρες στο Old Trafford του Manchester. Η προσπάθεια του Κόλεφ χωρίς αποτέλεσμα, από τον Μπρους, τον αρχηγό Μπρους, στον Έρουιν. Ο Πολ Ινς, ο Μαρκ Χιούζ. Γίνεται η κόντρα στη δυνατή παρέμβαση του Θεοδωράκου. Προσπαθεί εκεί ο Καπουράνης και κερδίζει φάουλ από τον Μπίρτσμορ, τον Ράσελ Μπίρτσμορ. 22 ετών, παίκτης της Manchester United, από το 1988 συγκαταλέγεται στο team, στο δυναμικό της πρώτης ομάδας. Από τον Πάλιστερ η κεφαλιά. Προσπάθεια Twins. Ο Μπίρτσμορ στην παρέμβαση.
πολύ αποτελεσματικοί στο ψηλό παιχνίδι οι Άγγλοι. Εδώ έχουν παραχωρήσει ένα φάουλ με τον Μαρκ Χιούζ. Όπως είδατε, προτιμούν το ψηλό παιχνίδι, ευνοούνται από τα σωματικά τους προσόντα. Από τον Νίκο Σαργκάνη το ελεύθερο. Προσπαθεί ο Τζαλακώστας, απέκρουσε ο Μάικ Φίλαν και ο Γιώργος Καπουράνης στην επαναφορά. Καπουράνης που τον βλέπουμε εδώ να βγαίνει μπροστά, είναι η πρώτη επίθεση του Αθηναϊκού. Προσπαθεί χωρίς επιτυχία να παίξει με τον Μπονγκ το 1-2, έκοψε ο Πάλιστερ και τώρα βγαίνει ο Ινς. Χιούζ. Από τον Ινς προσπάθησε ο Μακλέρ χωρίς επιτυχία. Μπονγκ για τον Αθηναϊκό, ο Πολωνός. Προσπαθεί και παίζει το 1-2, βρίσκει τον Κόλεφ. Ο συνδυασμός του Αθηναϊκού δεν έχει συνέχεια και ο Φίλαν στην βαθιά παλιά για τον Χιούζ. Μπροστά του, σωματοφύλακάς του, ο Βαγγέλης Πιλιώτης. Και από τον Τζαλακώστα η προβολή, το πλάγιο out. Συμπληρώθηκε ήδη το πρώτο πεντάλεπτο. Αθηναϊκός, Manchester United. Σε ζωντανή μετάδοση του Αντένα από το γήπεδο της Λεωφόρου, 0-0. Φίλαν. Χιούζ. Δεν υπάρχει offside. Θα κάνει τη σέντρα ο Ρόμπινς. Η μπάλα θα καταλήξει out. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, ο τεχνικός του Αθηναϊκού, ο Γερμανός, ο Γκέρτ Πρόκοπ, ένας αξιόλογος τεχνικός, είπε στους παίκτες του να δώσουν ιδιαίτερη φροντίδα και να δείξουν ιδιαίτερη σπουδή στις λεγόμενες στημένες φάσεις. Στημένες φάσεις οι οποίες συνήθως καταλήγουν στις ψηλές βαλιές μέσα στην καρδιά της άμυνας του Αθηναϊκού. Προσπάθεια με τον Μπίρτσμορ, τον Βουέπ και τώρα τον Ρόμπινς. Μπίρτσμορ, πολύ ωραία μπαλιά για τον Βουέπ. Μαρκάρεται αποτελεσματικά, η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου και βέβαια out. Ο Βουέπ που μπήκε, ο Βουέπ σε επανάληψη τελευταία προσπάθεια με τον Βουέπ, καθώς η φάση παρμένη από, από την κάμερα που είναι στην γωνία, έδειξε καθαρά ότι η μπάλα είχε βγει out. Μπόγκο. Ο αρχηγός ο Μπρους στον Έρουιν. Προσπάθεια του Χιούζ και του Μακλέρ. Χιούζ και Μακλέρ. Και βγαίνουν με τον Κόλεφ, οι γηπεδούχοι. Κόλεφ και Μπόγκο, ο πανύψηλος Πάλιστερ, κύριος της μπάλας. Τζαλακώστας. Καπουράνης. Το πλάγι ο Καπουράνης για τον Χατζηράπτη. Καπουράνης Χατζηράπτης, Τζαλακώστας. Ωραία οργανώνει ο Αθηναϊκός. Με τον Γιουγκοσλάβο τον Σπίτσα τώρα. Μια παλιά που είχε προορισμό τον Χατζηράπτη έφτασε τελικά στον Πέτερ Σμάιχελ. Η παλιά του Βουέμπ για τον Χιούζ. Ο Χιούζ που παίζει κεντρικός προθυμένος και μαρκάρεται από τον Σπιλιώτη. Έχει παίξει Βεντούζα προσωπικός του φρουρός. Του Μαρκ Χιούζ που στη φάση αυτή κέρδισε βέβαια φάουλ. Σε επανάληψη η προσπάθεια και το φάουλ που κέρδισε ο Ουαλός Άσος. Ένα φάουλ λοιπόν με τον Νίλ Βουέμπ. Το 8ο λεπτό του πρώτου μέρους. Ψάχνει να βρει. Τραβιέται όμως πολύ γρήγορα. Ψάχνει να βρει εκεί τη συμπαίκτη του. Τραβήχθηκε όμως γρήγορα όλο το team των αμυντικών παιχτών και το offside ήταν πάρα πολύ εύκολο για τον Σμιτ Χούμπερ. Ξαναδείτε τη φάση. Το γρήγορο τράβηγμα των παιχτών του Αθηναϊκού και βέβαια το offside. Πάλιστερ. Από τον Χατζηράπτη
παίρνει ο Σπίτσα, Χατζηράπτης, Κόλεφ, για να δούμε αν θα κάνει το σούτο Βούλγαρο, δεν το καταφέρνει, η μπάλα τελικά με μικρό περιπετειώδη τρόπο έφτασε στον Σμάικελ. Πρώτα χειροκροτήματα από τους οπαδούς του Αθηναϊκού. Και ο Γκάρι Πάλιστερ για τον Ινς. Έρουιν. Καθώς ο Μπράιαν Ρόμψον λείπει σήμερα από την United, η ομάδα του μεγάλου λιμανιού της Αγγλίας δεν έχει, η ομάδα της μεγάλης πόλης αυτής της Αγγλίας δεν έχει χάσει μόνο τον αρχηγό της αλλά και τον κουμανταδόρο στο κέντρο του γηπέδου. Έτσι το βάρος τώρα πέφτει κατά κύριο λόγο στον Πολ Ινς και κατά δεύτερο στον Νίλ Γουέμπ. Ένα φάουλ λοιπόν εδώ με τον Γουέμπ. Χτυπήθηκε τελικά από τον Ίργουν. Προσπαθεί να διώξει ο Κόλεφ, μπαίνει στη φάση ο Μπίρτσμορ. Από την άλλη πλευρά ο Έρουιν. Θα γίνει σέντρα από τον Γουέμπ. Ελέγχει ο Κόλεφ, προσπαθεί ο Μπούτζουκας. Και πάλι ο Γουέμπ σε μια συνέχεια για τη Manchester United. Η κεφαλιά και η μπάλα out. Ο Νίκος Αργκάνης αλλάζει με τον Γιώργο Καπουράνη και έχουμε μια μικρή διακοπή. Ο Αργκάνης στα 38 του χρόνια προσθέτει ένα ακόμα διεθνή αγώνα στην εντυπωσιακή του καριέρα, τόσο σαν τερματοφύλακα συλλόγων όσο και σαν goalkeeper της εθνικής ομάδας. Σαργκάνης λοιπόν στο ελεύθερο χτύπημα. Φίλαν. Προσπάθεια με τον Μπίρτσμορ. Καπουράνης. Χατζηράπτης. Κόλεφ. Καπουράνης. Για τον Τζάλα Κώστα, για να δούμε. Θα κάνει τη σέντρα, πολύ ωραία σέντρα, αλλά πολύ εύκολη ιστορία για τον πανύψηλο Σμάικελ. Αλλά προηγουμένως η μπάλα πρέπει να δούμε αν έχουμε τη δυνατότητα μιας επανάληψης, να δούμε η μπάλα πρέπει να βγει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Στίβ Μπρους για τον Ρόμπινς και φάουλ που έγινε από τον Μπούτσουκα. Ινς, Μπρους, διώχνει μακριά ο Χατζηράπτης, ελέγχει ο Μπρους, προσπαθεί ο Έργουιν ανεπιτυχώς να βρει συμπαίχτη του, η μπάλα στον Σαργκάνη. Ένας ρυθμός μέχρι στιγμής καθόλου γρήγορος. Για να δούμε όμως εδώ με τον Καπουράνη. Ο Αθηναϊκός κακή συνεννόηση με τον Μπόγκ και πάλι ο Πάλιστερ για τον Χιούζ. Ο Γουέμπ για τον Ρόμπινς. Η σέντρα, η απόκρουση από τον Σπιλιώτη. Ο Ινς για τον Έρουιν. Η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει οπωσδήποτε στους φιλοξενούμενους, χωρίς βέβαια να έχουν γίνει απειλητικοί. Για να δούμε την προσπάθεια αυτή από την σέντρα του Μακλέρ, το πλάγιο out για λογαριασμό της Μάντσεστερ. Μακλέρ, γίνεται η σέντρα shoot και η ball out. Λέγαμε λοιπόν ότι η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει στην Manchester United, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει απειληθεί η αιστεία του αρχηγού του Αθηναϊκού που τον βλέπετε εδώ, του Νίκου Σαργκάνη.
Από την άλλη πλευρά ο Αθηναϊκός ξεκινάει κάποιες προσπάθειες, μέσα όμως στο χώρο, στο ζωτικό χώρο της United υπάρχει μια κακή συνεννόηση μεταξύ των παικτών, αποτέλεσμα και ένας στρες που μπορεί να αισθάνονται αναλογιζόμενοι το μεγάλο τους αντίπαλο οι παίχτες του Αθηναϊκού. Σμάχελ και Φίλαν. Ίνς. Έρουιν. Ίνς. Μαρκάρει αποτελεσματικά ο Χατζηράπτης και διώχνει μακριά ο Χατζιαγγελής. Φίλαν. Μπρούς. Και το πλάγιο out από τον Μπούτσουκα. Στο πλάγιο Ρόμπινς. Ο Έργουν στην σέντρα για τον Χιούζ. Κοντά του όπως πάντα ο Σπιλιώτης. Έγινε η σέντρα, έδιωξε για μια ακόμα φορά ο οπισθοχωρημένος Χατζηράπτης. Και πάλι Ίνς. Μια ατομική προσπάθεια δεν μπόρεσε να περάσει μέσα από το τείχος των δύο παικτών που με κανονικό όμως τρόπο τον έκοψαν την μπάλα. Κόλλευσε μια μπαλιά με προορισμό τον Τζαλακώστα, υποδείχθηκε σε θέση offside από τον Γερμανό επόπτη γραμμών, τον ένα από τους συνεργάτες στη φάση που ξαναβλέπουμε, που όμως δεν έδειξε την περίπτωση του offside καθόλου. Πάλιστερ. Η βαθιά μπαλιά σε αναζήτηση του Μαρκ Χιούς, έγινε το σούτ, υπάρχει όμως εκεί επιθετικό φάουλ που έγινε πάνω στον Σπιλιώτη από τον Ουαλό, άσο της Manchester United, της Κυπελούχου Ευρώπης. Σας κάνει στο βολέ, τραβήχτηκαν και συνελήφθη σε θέση offside, είναι όμως ευκαιρία να δούμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και πάλι θα είμαστε μαζί. Κορέλκο, η μεγάλη σχολή των κομπιούτερς πάντα μπροστά. Κορέλκο, δημιουργεί, συμμετέχει. Κορέλκο, έτσι γράφεται το μέλλον. Ζωντανή μετάδοση, επιστρέφουμε και πάλι στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με τον Μπρούς και τον Έργουιν, οι φιλοξενούμενοι, και τον Βέμπ, ο Μπίρτσμορ, ο Ίνς, ο Βέμπ που πήρε από τον Έργουιν, ο Μπίρτσμορ, πάλι ο Έργουιν. Βλέπετε ότι υπάρχει μια κυκλοφορία της μπάλας από πλευράς Άγγλων και εδώ ο Βέμπ κάνει το φάουλ πάνω στον Σπίτσα, φάουλ που καταλόγησε ο Γερμανός διαιτητής ο κύριος Σμιτ Χούμπερ. Πρωτοβουλία λοιπόν των κινήσεων από πλευράς Manchester United, μέχρι στιγμής καμιά επικίνδυνη φάση στα καρέ του Σαργκάνη. Και βέβαια αυτό οφείλεται σε ένα μεγάλο ποσοστό και στις σωστές αντιδράσεις μέχρι στιγμής των αμυντικών του Αθηναϊκού. Χατζηράπτης δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα από τον Ίνς, προσπάθεια του Ρόμπινς. Πλάγιο out από τον Μπούτζουκα. Βλέπετε ότι οι Άγγλοι, ακολουθώντας την μέθοδο ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα,
Δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται. Εδώ άλλο ένα φάουλ που κέρδισε ο Θεοδωράκος, που έκανε ο Θεοδωράκος στον Ρόμπινς. Σίγουρα για τους αμυντικούς του Αθηναϊκού θα υπάρχει πολλή δουλειά σήμερα. Οι μάχες, οι εναέριες θα πρέπει να είναι, ήδη είναι αρκετές, θα πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες μέχρι το τέλος του αγώνα. Τα σωματικά προσόντα των παικτών της Αθηναϊκής ομάδας δεν ευνοούν πάντοτε τις αναμετρήσεις στον αέρα. Όχι βέβαια για όλους, αλλά για πολλούς από αυτούς. Ο Θεοδωράκος είναι ακόμα πεσμένος, δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και τώρα, όπως βλέπετε, σηκώνεται. Και στο 19ο λεπτό, Μακλέρι Γουέμπ, να δούμε, θα αναλάβουν την εκτέλεση του φάουλ. Ο Σκοτσέζος είναι κοντύτερα στην μπάλα, για να δούμε αν θα κάνει κομπίνα. Κάνει κομπίνα και ο Γουέμπ ψάχνει να βρει από αριστερά. Πολύ δυνατή η κεφαλιά του αρχηγού του Μπρους και η μπάλα, αφού χτύπησε στο πάνω μέρος της οριζόντια δοκού, κατέληξε out. Είναι η πρώτη αξιόλογη φάση που δημιουργείται στον αγώνα και βέβαια η πρώτη αξιόλογη προσπάθεια των φιλοξενούμενων που την ξαναβλέπουμε εδώ. Δείτε πως πετάγεται ο αρχηγός της Μάντσεστερ, η μπάλα βρίσκει στο πάνω μέρος της οριζόντιας δοκού και ο Σαργκάνης ευτύχησε να την δει να καταλήγει out. Μπίρτσμορ από τον Ρόμπινς, προσπάθεια του Γουέμπ και πάλι Ρόμπινς. Μάχεται ο Χατζηράτης, ο οποίος κάνει πάρα πολύ αξιόλογη δουλειά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Είναι ο πρώτος κόφτης πριν οι αντίπαλοι μπουν στα καρέ. Τζαλακώστας. Καπουράνης. Κόλεφ. Έκοψε ο Γουέμπ. Επιμένουν όμως οι παίχτες του Αθηναϊκού, από τον Καπουράνη στον Χάτζη Αγγελή και από εκεί στον Σαργκάνη. Χατζη Αγγελής στη βαθιά μπαλιά. Ο Μάικ Φίλαν στην απόκρουση. Ο Χιούς με τον Ινς προσπαθούν. Πάλι Χατζηράπτης δίνει λύση. Χατζη Αγγελής για τον Σπίτσα. Πάλι ο Χατζη Αγγελής, χρειάζεται να αλλάξει το παιχνίδι. Ποτέ εκεί η μπάλα. Έκοψε εύκολα ο Πάλιστερ. Χατζηράπτης. Μπούτζουκας. Και το πλάγιο out από τον Μπρους μπροστά στον Πολωνό σέντερφορ του Αθηναϊκού, τον Μπόγκο. Ο Κρίστο Κόλεφ άφησε το πλάγιο και τώρα ο Σπίτσα. Πάλιστερ στην σέντε, στην κεφαλιά, απόκρουση. Κόλεφ. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Μπούτζουκα, δεν τα καταφέρνει, κρατάει την μπάλα. Και τώρα πίσω, πολύ πίσω, στον Χάτζη Αγγελή, που επίσης αφήνει στον Σαργκάνη. Τζαλακώστας. Σπηλιώτης. Χατζηράπτης. Πήρε ο Κόλεφ από τον Σπίτσα. Βγαίνει ο Δανός, διεθνής τερματοφύλακας της Μάντσεστερ, και καθαρίζει τη φάση. Χιούς. Ινς. Προσπάθεια με τον Ρόμπινς. Με τον Μακλέρ, συγγνώμη. Βέμπ και Ινς. Πάλι ο Γουέμπ. Κεντρικός παίχτης της μεσαίας γραμμής ο Γουέμπ. Όχι με την τεχνική του Ινς, αλλά με μπαλιές μακρινές, ανακουφιστικές, που μπορεί να δώσουν το στοιχείο του ευνηδιασμού σε κάθε στιγμή και σε κάθε περίπτωση.
Σαργάνης, ο πάγκος της Manchester United με τον Ferguson, τον είδαμε δίπλα από τον συνάδελφό του με τον καπελάκι. Bruce Hughes. Webb, προσοχή στην φάση αυτή. Birchmore. Η βαθιά παλιά, να ο Webb στην καρδιά της άμυνας του Αθηναϊκού. Πράγματι ένας κίνδυνος για τον Σαργάνη και τους παίκτες του Αθηναϊκού στον πάγκο που τους βλέπουμε εδώ. Σε μια επανάληψη η σέντρα από τον Birchmore, πετάγεται ο Webb μέσα στην καρδιά, η μπάλα out. Το 24ο λεπτό, τίποτα δεν έχει διαφοροποιηθεί στον αγώνα Αθηναϊκού Manchester που σας μεταδίδει η τηλεόραση του Αντένα. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ που όμως αφήνει ο διαιτητής, καθώς το πλονέκτημα είναι για τους Άγγλους, και τώρα δίνεται το φάουλ που κερδίζει ο Έρουιν. Ο Ιρλανδός μπακ στη φάση που βλέπουμε, το φάουλ έγινε πάνω στον Μακλέρ. Ο Έρουιν θα αναλάβει την εκτέλεση. Η κεφαλιά του Πάλιστερ, η μπάλα πήρε παράλληλη πορεία προς την εστία του Σαργάνη. Νέα σέντρα. Ο Σαργάνης αυτή τη φορά θα μπλοκάρει μπροστά από τον Ρόμπινς. Και γρήγορα ο Τζάλα Κώστας θα προσπαθήσει να οργανώσει μια επίθεση για τον Αθηναϊκό. Κόλε. Η σέντρα για τον Μπογκ μέσα, και ο Ινς την τελευταία στιγμή με μια γρήγορη παρέμβαση και μια προβολή του δεξιού ποδιού έστειλε την μπάλα κόρνερ. Είναι το πρώτο κόρνερ του αγώνα που κερδίζει ο Αθηναϊκός στη φάση που ξαναβλέπουμε. Δείτε, με δεξιά προβολή ο Ινς παραχώρησε κόρνερ. Εκτελεστής του πρώτου κόρνερ ο Κρίστο Κόλεφ. Γροθιά από τον Σμάιχελ. Νέα προσπάθεια των παιχτών για να δούμε σου που καθυράνει και η μπάλα. Να λοιπόν που ο Γιώργος Καπουράνης, τον οποίο βλέπουμε εδώ να τα βάζει και λίγο με την τύχη του, έφτασε σε μια πολύ καλή περίπτωση. Ξανά δείτε τη φάση. Έγινε το αριστερό σούτ από τον Καπουράνη, η μπάλα όμως έφυγε έξω από την εστία του Σμάχελ. Ήταν η πρώτη σημαντική και η πρώτη σημαντική φάση για τον Αθηναϊκό, μια φάση που μπορεί να συγκριθεί και να παραλληλιστεί με τις περιπτώσεις, τις δύο περιπτώσεις της United. Σπηλιώτης από τον Χατζηράφη, ο Τζαλακώστας. Έχουμε όμως ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Τζαλακώστα από τον Μάικ Φίλαν. Κόλεφ. Λάθος μπαλιά. Εύκολα ο Φίλαν στον Σμάχελ. Μπρούς, Πάλιστερ, η παλιά για τον Χιούζ, η προσπάθεια του Μπίρτσμορ και το φάουλ που έκανε ο Χατζηράπτης ανακόπτοντας τον Ράσελ Μπίρτσμορ. Το 28ο λεπτό, Αθηναϊκός Manchester United 0-0. Ο Νίλ Γουέμπ στην εκτέλεση ενός ακόμα φάουλ. Πάλι τη ίδια σκηνή, έφυγε ο Μακλέρ. Ο Γουέμπ δεν έπιασε την μπάλα όπως έπρεπε. Αυτή έφυγε out, με τον Σαργάνη απλώς να την παρακολουθεί. Με το νούμερο 7 ο Μαρκ Ρόμπινς.
Ο Φίλαν, η προσπάθεια του Θεοδωράκου, ο Καπουράνης με τον Κόλεθ, ο Φίλαν, ο Πάλιστερ, ο Μπρούς και ο Έργουν. Οι τέσσερις μπακ της United σε μια περίπου ευθεία διάταξη, με τον Έργουιν απλώς να πλαγιοκοπεί, δεν φαίνεται να απασχολούνται ιδιαίτερα από την ασθενική από πλευράς αριθμού επίθεση του Αθηναϊκού, η οποία κατά κύριο λόγο εκφράζεται από τον Μπο και περιστασιακά από τον Σπίτσα, από τον Τζάλα Κώστα και από τον Κόλεφ. Πλησιάζουμε στο ημίωρο, δευτερόλεπτα, πάντα το 0-0 εδώ στην Λεωφόρο. Έργουιν και Μακλέρ και φάουλ βέβαια που έγινε και που καταλόγησε ο Γερμανός διαιτητής. Το φάουλ έγινε πάνω στον Θόδωρο Μπούτσουκα. Χατζηράπτης, Κόλεφ. Θεοδωράκος. Από τον Χατζιαγγέλη ο Καπουράνης. Καπουράνης που από τον Ολυμπιακό πέρασε τον Πανιόνιο, τώρα κάνει καριέρα στον Αθηναϊκό. Από τον Πάλιστερ η μπαλιά για τον Ρόμπινς. Η κόντρα πάνω στον Χατζιαγγέλη, ο οποίος ελέγχει την μπάλα. Προσπαθεί ο Καπουράνης και μπάλα πλάγιο για τον Αθηναϊκό. Καπουράνη στην επαναφορά. Άλλαξε με τον Χατζηράπτη, βρίσκει τον Βούλγαρο Κόλεφ. Πλάγιο out με τον Νίλ Βέμπ. Χιούζ, Βέμπ, Πάλιστερ, Μπρούς. Από τον Μπρούς πάλι ο Πάλιστερ. Η παλιά για τον Ινς, έκοψε σε πλάγιο out ο Μπούτζουκας. Έργουιν σε μια σέντρα με φάλτσο, η κεφαλιά από τον Θεοδωράκο, η προσπάθεια του Τζάλα Κώστα. Για να δούμε θα βγάλει την μπάλα αριστερά που είναι ο Κόλεφ. Πολύ έξυπνη κίνηση του Τζάλα Κώστα. Ο Κόλεφ, η μπάλα στον Φίλαν και εκτός αγωνιστικού χώρου, το πλάγιο είναι για τον Αθηναϊκό. Ο Χρήστο Κόλεφ σε πρώτο πλάνο, που από τον Παναθηναϊκό κατέληξε στον Αθηναϊκό. Μπόγκ, Κόλεφ στη συρτή σέντρα, Ινς, Χιούζ, έκοψε προς στιγμήν ο Σπηλιώτης και στη συνέχεια ο Χιούζ κέρδισε φάουλ. Βλέπουμε εδώ τον Μαρκ Χιούζ, τον Ουαλό Άσο της United, 27 ετών, από το 1988 επέστρεψε στη Μάντσεστερ από την Μπάγερ του Μονάχου και είναι ευκαιρία για σας να δείτε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Κορέλκο, η μεγάλη σχολή των κομπιούτερς. Κορέλκο, εδώ κάθε σπουδαστής έχει το δικό του κομπιούτερ. Τώρα, Κορέλκο, έτσι γράφεται το μέλλον. Ο Μαρκ Χιούζ εξακολουθεί να είναι πεσμένος, τώρα σηκώνεται ο πάγκος του Αθηναϊκού με τους Τσαβαλιά, Τάπρατζη, Αναστασίου, Δάφκο και Δημόπουλο και ο Στίβ Μπρους, ενώ εδώ βλέπουμε τον Γουόλας να ετοιμάζεται για να μπει στο παιχνίδι. Άφησε έξυπνα ο Γιουγκοσλάβος ο Σπίτσα την μπάλα να φύγει out. 33ο προς 34ο λεπτό.
πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες με μια απόδοση που με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχει ξεπεράσει τη μετριότητα. Μπρους, Θεοδωράκος, πάλι ο αρχηγός των φιλοξενούμενων για τον Πάλιστερ. Ινς. Η παλιά του Μπρους για τον Ινς. Έρουιν. Ρόμπινς. Πολύ πιο γρήγορος πάνω στην μπάλα ο Μπούτσουκας, τον εξουδετέρωσε παραχωρώντας πλάγιο out. Με τον Έρουιν το πλάγιο, πήρε από τον Ρόμπινς, βρίσκει τον Ινς. Για να δούμε. Αυτός τον Γουέμπ, κακή επιλογή, μπάλα στον, φτάνει στον Φίλαν. Ο Γουέμπ ψηλώνει πολύ την μπάλα, έτσι διευκολύνεται ο Σαργκάνης. Μπρους, Φίλαν, Πάλιστερ. Και φάουλ που έκανε πάνω στον Μίροσλαβ Μπονκ ο πανύψηλος Γκάρι Πάλιστερ. Σε επανάληψη η προσπάθεια και το φάουλ που κέρδισε ο Μίροσλαβ Μπονκ. Νέα παρατήρηση στον Φίλαν από τον Σμιτ Κούμπερ και φάουλ που έκανε στον Τζαλακώστα. Το βλέπουμε πεσμένο. Ο Φίλαν στα 28 του χρόνια ήρθε το 1989 στην Μάντσεστερ από την Νόριτς. Ένας παίκτης με όχι συχνή και χρησιμοποίηση στο αθλητικό πρωτάθλημα. Κλείστο κόλλεπ στο φάουλ. Ο Σμάιχελ για μια ακόμα φορά δίνει τέλος στα όνειρα και στις προσδοκίες των γηπεδούχων. Και ο Φίλαν σε μια μπροστινή μπαλιά γρήγορη για τον Ρόμπινς. Μαρκάρει εκεί αποτελεσματικά, κερδίζοντας μάλιστα φάουλο ο Θεοδωράκος. Χατζιαγγελής. Ένα ήσυχο ως τώρα, ήσυχο ποδοσφαιρικά ως τώρα απόγευμα. Αφήνει ο Φίλαν. Ο Αθηναϊκός έχει παραχωρήσει το μεγαλύτερο χώρο του γηπέδου στην Manchester United, η οποία όπως ξαναείπαμε έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν έχει όμως ξεσηκώσει και τους θαυμαστές της και τους οπαδούς της που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι τώρα φωνάζουν με κάτι το ιδιαίτερα αξιολόγο. Από τον Webb που ξαναπήρε από τον Έρουιν μια προσπάθεια των Μπέμπιδων χωρίς συνέχεια και συνέπεια. Βγαίνει μπροστά ο Μπούτσουκας. Θα γίνει η σέντρα, ο Πάλιστερ, ο Έρουιν, ο Webb, ο Μακλέρ και πίσω ο Σμάιχελ. Ο πανύψηλος Σκοτσέζος Σέντερ Φορ γυρίζει πίσω, βοηθάει και αυτός όταν χρειαστεί. Όπως στη φάση αυτή που κέρδισε. Υπάρχει δηλαδή ένας προσανατολισμός, θα λέγει κανείς μια φιλοσοφία για την United, να μην εκβιάσει το γκολ, να ακολουθήσει μια τακτική ποδοσφαίρου κοντρόλ με τις ψηλές
σέντρες όπως τώρα εδώ του Μακάλιστερ. Έχασε από τον Ίνσο Σαργκάνης, προσπάθησε και απομάκρυνε ο Καπουράνης και ο Τζάλα Κώστας κέρδισε πλάγιο. Όχι, το πλάγιο είναι για την United. Το έκανε ο Τζάλα Κώστας στο μαρκάρισμα της μπάλας, στη διεκδίκηση της μπάλας από τον Φίλαν. Φίλαν για τον Webb. Και πάλι Φίλαν. Τζάλα Κώστας. Ο Πάλιστερ που δεν μπόρεσε, δεν τον βοηθάνε τα σωματικά του προσόντα, είναι δίσκαμπτος. Τζάλα Κώστας με ευχέρεια στην τρίπλα. Καλός χειριστής της μπάλας. Κόλε. Άφησε ο Μπόγκο. Προσπαθεί ο Γιουγκοσλάβος και φάουλ από τον Πολίνς. Εδώ βλέπουμε τον Γιουγκοσλάβο, παίκτη της Μπόρατς, τον Ντάμιρ Σπίτσα, στη φάση που δέχεται το αντικανονικό μαρκάρισμα του Ινς και που βέβαια καταλογίζει ο διαιτητής και μαζί με το μαρκάρισμα ήταν και γροθιά στο πρόσωπό του. Γροθιά βέβαια άθελη από τον Πολ Ινς, τον 23χρονο μέσο της United που ήρθε από την West Ham το 1989. Ο πάγκος της United με τον Ferguson να έχει τα χέρια του στο πηγούνι. Για να δούμε και για μια ακόμα φορά την προσπάθεια του Ινς. Κοιτάξτε, ναι, στην προσπάθειά του να μαρκάρει γύρισε με το χέρι του 100% άθελα και χτύπησε τον αντίπαλό του. Βλέπουμε εδώ τον Νταμίρ Σπίτσα. Ο Γιάννης Χατζηράφτης αφήνει για τον Κόλεφ που κάνει το σούτ. Την μπάλα κόρνερ από μια στημένη φάση, ο Σμάιχελ παραλίγο να ευνηδιαστεί. Με δύναμη, αλλά περισσότερο με φάλτσο, το φάουλ του Κρίστο Κόλεφ, το οποίο ξαναβλέπουμε εδώ. Δείτε, ο Σμάιχελ, και αφού η μπάλα έσκασε μπροστά του, αναγκάστηκε να αποκρούσει. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια, τελικά δεν βρίσκει την μπάλα ο Σμάιχελ. Η δεύτερη επανάληψη, το δεύτερο replay ήταν κατατοπιστικό και διαφωτιστικό, δεν βρήκε και γι' αυτό η μπάλα συνεχίστηκε με την εκτέλεση του out. Καπουράνης, να πω ο Αθηναϊκός εδώ και 2-3 λεπτά έχει φορτσάρει, έχει ανεβάσει το ρυθμό του. Καπουράνης από το μαρκάρισμα του Μπίτσμορ στην εκτέλεση του πλαγίου. Τζάλα Κώστας, Καπουράνης, Κόλεφ, Τζάλα Κώστας, Χατζηράφτης. Η κεφαλιά του Σπίτσα δεν είχε τίποτα, δεν απέφερε τίποτα στον Αθηναϊκό. 3 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Πάντα στο 0-0 ο Αθηναϊκός και η Manchester United σε ένα αγώνα που σας μεταδίδει ζωντανό από το γήπεδο της Λεωφόρου, από το γήπεδο Απόστολος Νικολαίδης, η τηλεόραση του Αντένα. Χιούς, Τζάλα Κώστας. Τζάλα Κώστας, Χατζηράπτης και Καπουράνης, χωρίς αμφιβολία πιστεύουμε εμείς είναι η καλύτερη παίκτες του Αθηναϊκού μέχρι αυτή τη στιγμή. Σπιλιώτης. Ένα φάουλ που γίνεται από τον Σπίτσα. Από τον Σπίτσα, από τον Ινς, ο οποίος δέχεται κίτρινη κάρτα. Τη φορά αυτή υπάρχει πρόθεση στο αντικανονικό μαρκάρισμα, το βλέπουμε εδώ. Από πίσω το μαρκάρισμα, κίτρινη κάρτα για τον Πολ Ινς στο φάουλ που έκανε πάνω στον Σπίτσα. Για άλλη μια φορά ακόμα η φάση αυτή και η ανατροπή του Νταμίρ Σπίτσα. Καπουράνης, Χατζηράφτης, θα γίνει το σούτ από τον Σπίτσα και κόρνερ ο Σμάιχελ, να μια ευκαιρία σίγουρα για τον Αθηναϊκό να ανοίξει το σκορ σε αυτά τα τελευταία 2 λεπτά που το χωρίζουν από τη λήξη του πρώτου μέρους. Πολύ δυνατό. Να ξαναδούμε τη φάση όμως και δείτε πως πετάγεται ο Σμάιχελ και την αποκρούσε κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ για τον Αθηναϊκό.
Εκτελεί ο Κόλερ. Προσπαθεί ο Μπόγκ. Γυρίζει και η μπαλά. Να λοιπόν ο Αθηναϊκός που την πρώτη φορά με το φάουλ του Κόλερ και τώρα στην προηγούμενη περίπτωση υποχρεώνοντας τον Σμάικελ να αποκρούσει σε κόρνερ. Φάση που ξαναβλέπουμε. Δείτε εδώ το δυνατό σουτ του Σπίτσα και το κόρνερ από τον Σμάικελ. Έτσι λοιπόν ο Αθηναϊκός αυτή τη στιγμή αδικείται σίγουρα από τις εντυπώσεις του 0-0. Πάλιστερ. Προσπάθεια για τον Ρόμπινς. Μια επικίνδυνη στιγμή, το η γρήγορη αντίδραση του Μπούτσουκα και η μπάλα πλάγιο άκου. Ένα λεπτό, λιγότερο, δευτερόλεπτα για να τελειώσει το παιχνίδι αν ο Σμιτ Κούμπερ δεν κρατήσει, που πρέπει να κρατήσει τις κάποιες καθυστερήσεις από τους μικροτραυματισμούς. Βάσει των νέων κανονισμών οι καθυστερήσεις γίνονται στο ημίχρονο όπου γίνονται οι τραυματισμοί οι οποίοι και δημιουργούν τις καθυστερήσεις. Ένα offside για τον Αθηναϊκό. Σαργκάνης. Ο Γερμανός διαιτητής όμως στηρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους που βρίσκει τον Αθηναϊκό και την Manchester United όπως και εσείς βλέπετε ισόπαλους χωρίς γκολ σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε μέτριο που με την Manchester United να έχει κάποιες ευκαιρίες με τον Αθηναϊκό να φορτσάρει στα τελευταία λεπτά και βέβαια να αδικείται σε μία τουλάχιστον από τις 2-3 περιπτώσεις που έφτιαξε στην εστία του Σμάικελ, του Δανού διεθνή τερματοφύλακα της Manchester United. Αυτά λοιπόν κυρίες και κύριοι προς το παρόν από το γήπεδο του Λεωφόρου. Γυρίζουμε το μικρόφωνο στα στούντιο του Αντένα, στο Μαρούσι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου μέρους. Και κύριοι, ξαναγυρίζουμε στο γήπεδο της Λεωφόρου για να παρακολουθήσουμε το δεύτερο παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Αθηναϊκού Μάντσεστερ. Και ακριβώς στο σημείο της έντρας βλέπω τον Δημήτρη Παπανικολάου να έχει μαζί του τον Χρήστο Δημόπουλο για ένα σύντομο ρεπορτάζ. Ας δώσουμε το μικρόφωνο στον Δημήτρη Παπανικολάου. Χρήστο Δημόπουλε, τα πρώτα 45 λεπτά τελείωσαν στη Λεωφόρο. 0-0 το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Τι βλέπεις για τη συνέχεια? Οπωσδήποτε είναι μεγάλη ομάδα η Manchester. Πρέπει να προσέξουμε τις αντεπιθέσεις του γιατί είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Όπως δείξανε στην κεφαλιά του Μπρούσκο Δοκάρη. Πρέπει να προσέξουμε στο ψηλό παιχνίδι. Και πρέπει ο Αθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο να παλέψει. Μήπως πρέπει η ομάδα σου να κατεβάσει και την μπάλα κάτω γιατί είδαμε με σέντρες κάπως ξεκίνησαν. Ενώ αντίθετα στα τελευταία λεπτά που έπαιξαν με την μπάλα κάτω στο γήπεδο έγινε κάτι καλύτερο. Δεν μπορεί να την κατεβάσει την μπάλα κάτω γιατί αυτοί περσάρουν 45 λεπτά περσάρανε. Το μόνο είναι όπως παίζουν αυτοί να παίξουμε κι εμείς, αλλά χρειάζεται δύναμη. Πιστεύεις ότι μια νίκη του Αθηναϊκού σήμερα θα αποτελούσε έκπληξη? Δεν έχει δείξει και τίποτα η Manchester, δηλαδή έτσι που την είδα εγώ σε 45 λεπτά. Είναι φοβερή ομάδα, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έχει παίχτες αξίας. Αλλά δεν έδειξε τίποτα. Είναι ότι σας είπα προηγουμένως ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Πριν το παιχνίδι τα προγνωστικά μιλούσαν για 80-20, 80 Manchester, 20 Αθηναϊκός. Τώρα εσύ τι λες? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή εδώ είναι 50-50 είναι. Ένα γκολ να βάλει Αθηναϊκός θα κερδίσει, έτσι πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Μικρόφωνο πίσω στον Σταύρο Τσόχο. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Δημόπουλο. Εδώ μια άποψη από το χώρο των εξεδρών όπου βρίσκονται οι οπαδοί της Manchester United. Βέβαια το ότι είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω δεν πρέπει να ευνηδιάσει κανένα σας. Έχουμε δει προσωπικά τους οπαδούς της Manchester το καταχύμωνο στο Old Trafford να είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω. Θεωρούνται ότι είναι οι πιο θερμοί οπαδοί των Βρετανικών γενικά γηπέδων
Γι' αυτό και κάθε μετακίνησή τους δημιουργεί πονοκέφαλο και προβληματισμούς στην αστυνομία μέσα και έξω από την Αγγλία. Έτσι λοιπόν με 0-0 τον Αθηναϊκό και την Manchester United ετοιμαζόμαστε να δούμε το δεύτερο μέρος. Οι οπαδοί του Αθηναϊκού, τους οποίους βλέπουμε εδώ, προσδοκούν σε κάτι καλύτερο. Θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι η ελληνική ομάδα είχε δύο περιπτώσεις στις οποίες μπορούσε να πάρει ένα γκολ, είναι οι περιπτώσεις του Κόλεφ και του Σπίτσα. Αλλά ο Δημήτρης Παπανικολάου βλέπω ότι έχει τον δεύτερο τερματοφύλακα του Αθηναϊκού, τον Δάφκο. Να τον ακούσουμε. Γιώργο Δάφκο, 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει στη συνέχεια? Ο Αθηναϊκός, από ό,τι είδαμε και στο πρώτο ημίχρονο, έχει παίξει πάρα πολύ καλά. Είχε δύο τρεις καλές ευκαιρίες και μπορούσε να ήταν αυτή τη στιγμή να κερδίζει, να κέρδιζε κιόλας. Πιστεύω το ότι να παίξουν καλά και στο δεύτερο ημίχρονο για να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Τερματοφύλακας είσαι, θα θέλαμε την άποψή σου για τους δύο τερματοφύλακες και τον Νίκο Σαργκάνη και τον Πέτερ Σμάιχελ σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Για τον Νίκο Σαργκάνη τα λόγια νομίζω είναι περιττά. Η αξία του και η προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι γνωστή, δεν νομίζω χρειάζεται τίποτα άλλο. Για τον Σμάιχελ της Μάστερ είναι ένας, μπορώ να πω, σωματώδης τερματοφύλακας με πολύ καλά προσόντα και αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα στο πρώτο ημίχρονο. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία στον Αθηναϊκό. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, και από τον δεύτερο τερματοφύλακα, τον αναπληρωματικό τερματοφύλακα του Αθηναϊκού. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην εικόνα? Να πούμε λοιπόν ότι σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά, βλέποντας τα πράγματα όσο γίνεται αντικειμενικά, ο Αθηναϊκός είχε δύο περιπτώσεις, βεβαίως όμως υπάρχει και στη μερίδα της United η φάση εκείνη που η μπάλα έφυγε, χτύπησε στο πάνω μέρος της οριζόντιας δοκού και κατέληξε out. Το οπτικό πρόβλημα υπάρχει, υποθέτω ότι οι άνθρωποι που είναι στο βαν θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για να αποκατασταθεί και από εκεί και πέρα τα δεύτερα 45 λεπτά θα πρέπει να δώσουν την αφορμή στον Αθηναϊκό. Αν δεν θέλει βέβαια η αθηναϊκή ομάδα, η εικόνα όμως θα έλεγα λοιπόν ότι ο Αθηναϊκός, αν δεν θέλει να μείνει με τις εντυπώσεις μιας καλής εμφάνισης, που και αυτό μετράει όταν έχεις αντίπαλος του Manchester United, θα πρέπει από την πλευρά του, βεβαίως όσο θα του το επιτρέψει και ο αντίπαλος, να ανεβάσει τον δείκτη της προσφοράς του, αναζητώντας προσφερότερους τρόπους και δρόμους για την αναζήτηση ενός γκολ που θα τον κάνει να πάει με άλλο οπωσδήποτε αέρα στο Manchester για τη ρεβάνς ύστερα από 15 ημέρες. Βεβαίως από την άλλη πλευρά οι παίκτες της Manchester που βλέπουμε εδώ, τον Webb, τον Ρόμπινς και τον Χιούζ, από την δική τους την πλευρά θα πρέπει και αυτοί να δικαιολογήσουν και να δικαιώσουν και τον τίτλο και το όνομά τους σε αυτά τα 45 λεπτά, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι για αυτούς υπάρχει ρεβάνς, έχουν συνεπώς το πρώτο χέρι εφόσον το παιχνίδι λήξει χωρίς γκολ. Όλα λοιπόν έτοιμα, εδώ βλέπουμε τα στατιστικά και το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με την United στην σέντρα και την προσπάθεια του Φίλαν, την σέντρα του Φίλαν να καταλήγει πλάγιο out. Λοιπόν 45 λεπτά ακόμα για τον Αθηναϊκό, κρίσιμα λεπτά, καθώς σαν γηπεδούχος έχει την ευθύνη του μάτς αυτού. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου,
και ο Καπουράνης στο πλάγιο για τον Θεοδωράκο. Ένα φάουλ. Που έκανε ο Μπίρτσμορ. Το βλέπουμε εδώ να δέχεται τις φροντίδες. Και λίγο δεξιότερα. Είναι ο Θεοδωράκος, στον οποίον έγινε το φάουλ από τον Μπίρτσμορ. Σηκώθηκε και ο παίκτης του Αθηναϊκού, ο Κώστας Θεοδωράκος. Από το Φίλαν η απόκρουση και νέο πλάγιο. Καπουράνης για τον Χατζιαγγελή. Σαργκάνης. Κόλεφ. Και φάουλ από τον Γουέμπ. Χατζηράτης για τον Κόλεφ. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μπούτζουκα. Μαρκάρει ο Έργουν, κρατάει ο Μπούτζουκας για να δούμε αν θα βγάλει τη σέντρα. Βγάζει τη σέντρα και κόρνερ από τον Μακλέρ. Είναι το τρίτο κόρνερ του Αθηναϊκού, πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο. Σε αυτά τα δύο λεπτά που θα αναλάβει και πάλι να εκτελέσει ο Κρίστο Κόλεφ. Ο Μπόγκ μέσα στην εστία του Σμάιχελ. Πίσω από τον Ινς, τους βλέπουμε εδώ. Ο Κόλεφ λοιπόν στην εκτέλεση του κόρνερ. Η κεφαλιά του Γουέμπ, κεφαλιά του Χατζηράπτη και η μπάλα out. Ο Σμάιχελ αλλάζει με τον Γουέμπ. Σε δύο περιπτώσεις ο πανύψηλος, πολύ δυνατός, ο μεγάλος Πέτρος όπως αποκαλείται από τους οπαδούς της Μάντσεστερ, άλλοι τον αποκαλούν Σβάρτσενέγκερ λόγω της μεγάλης σωματικής του διάπλασης. Σε δύο περιπτώσεις όντως έδειξε την κλάση του μεγάλου τερματοφύλακα. Προσπάθεια με τον Φίλαν, τον Μπίρτσμορ. Μαρκάρει ο Τζάλα Κώστας και κερδίζει ένα πλάγιο out. Ο Μπίρτσμορ δεν μπόρεσε στην προσπάθεια αυτή να κάνει τίποτα στη φάση αυτή, καθώς ο έμπειρος Τζαλακώστας κέρδισε το πλάγιο out. Καπουράνης. Γουέμπ. Έδιωξε ο Θοδωράκος. Και πλάγιο τη φορά αυτή για την United με τον Φίλαν. Προσπάθεια και φάουλ που κερδίζει ο Ρόμπινς από τον Θεοδωράκο. Ένα φάουλ με τον Γουέμπ, εκτελεστή. Έχει περάσει μπροστά και ο Πάλιστερ. Έχει περάσει και ο Μπρους, ο οποίος πιάνει την κεφαλιά. Η μπάλα out. Έγινε λοιπόν το φάουλ από τον Γουέμπ. Διαγώνια, βγήκε μπροστά ο αρχηγός ο Μπρους, έπιασε την κεφαλιά. Την μπάλα δεν ανησύχησε το Σαργκάνη. Ο Σαργκάνης που την επαναφέρει. Ο Μακλέρ. Ο Μπρους. Στη βαθιά μπαλιά. Η προσπάθεια χωρίς επιτυχία του Μπούτσουκα. Μακλέρ. Ο Σκοτσέζος για την United στον Ιρλανδό, τον Έργουιν. Ξανά οι δύο παίκτες προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Έκοψε τη φορά αυτή αποτελεσματικά ο Σπίτσα.
ξανά ο έλεγχος της μπάλας από τους φιλοξενούμενους. Η πολύ ωραία κεφαλιά του Χατζιαγγελή μπροστά από τον Ινς. Σπίτσα. Ο Μπούτζουκας με τον Κόλεφ. Πάλι Μπούτζουκας. Έκοψε ο Γουέμπ. Προσπάθεια του Μακλέρ με τον Ρόμπινς. Επιταχύνεται ο ρυθμός της αγγλικής ομάδας. Φίλαν. Ρόμπινς. Και φάουλ που έγινε από τον Καπουράνη πάνω στον Μαρκ Ρόμπινς. Ο Μάικ Φίλαν θα εκτελέσει το φάουλ αυτό. Εξήμιση λεπτά με την έναρξη του δεύτερου μέρους. Ο Μάικ Φίλαν αφήνει για τον Νίλ Γουέμπ στην εκτέλεση του φάουλ. Η μπάλα θα φτάσει στον Φίλαν, δεν θα μπορέσει να την κοντρολάρει και έτσι αυτή θα καταλήξει out. Πάλιστερ από τον Ρόμπινσον ο Ινς. Web. Προβολή και πλάγιο out από τον Θεοδωράκο. Και εδώ οι οπαδοί της United, έχοντας πιει και τις μπύρες τους και αφού πέρασαν από αυστηρό αστυνομικό έλεγχο, πανηγυρίζουν τραγουδώντας για την ομάδα τους. Από την άλλη πλευρά, οι οπαδοί του Αθηναϊκού ψάχνουν να βρουν την ευκαιρία σε αυτό το δεύτερο, στο δεύτερο μέρος να εκδηλώσουν τη συμπαράστασή τους στην ομάδα του Βίρονα. Είναι στην κεφαλιά. Κόλεφ. Πήρε την μπάλα ο Έρβιν. Διώχνει μακριά ο Σπηλιώτης. Και γίνεται φάουλ πάνω στον Έρβιν από τον Σπίτσα, τον Γιουγκοσλάβο μέσο επιθετικό του Αθηναϊκού. Έρβιν. Πάλιστερ. Η αριστερή πλευρά είναι άδεια. Ο Πάλιστερ προσπαθεί να κάνει τη βαθιά παλιά για τον Χιούς που κερδίζει φάουλ από τον Χατζιαγγελή. Από τον Σπηλιώτη. Ο Μπράιαν Μακλέρ ο Σκοτσέζος στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Παίχτης της Celtic είναι από το 87 στη Manchester United, δηλαδή ένα χρόνο αργότερα από τότε που ο Ferguson εγκατέλειψε την Glasgow και πήρε το δρόμο για τον Manchester, για το Manchester αφού πέρασε και από τον πάγκο της Εθνικής Σκωτίας. Το πρώτο corner της United ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Neil Webb. Έδειξε να αισθάνθηκε κάποιο τράβημα ο Web, κάνει τη σέντρα. Ο Σαργκάνης θα με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα. Και για να δούμε τώρα τον Αθηναϊκό με τον Κόλεφ στην γρήγορη αντεπίθεση. Κόλεφ μπαίνει ως πίτσα, δεξιά είναι ο Μπόγκ. Γίνεται η καθυστερημένη μεταβίβαση του Κόλεφ που δίνει τη δυνατότητα στον Πάλιστερ να αποκρούσει την μπάλα να φτάσει στον Σμάικελ. Άργησαν οι τρεις παίκτες του Αθηναϊκού να εκδηλώσουν την επιθετική τους προσπάθεια με αποτέλεσμα ο Πάλιστερ να προλάβει και αποκρούοντας να γυρίσει στον Σμάιχελ. Από τον Φίλαν ο Χιούζ στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Σπηλιώτη που τον παίζει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Ο Μπούτζουκας. Μπαλιά που ελέγχεται εύκολα από τον Μακλέρ και που από τον Σμάιχελ περνάει στον Μπρούς. Πάλιστερ, Μπρούς, οι δύο κεντρικοί μπακ, Μακλέρ, Μπρούς, μπαλιά για τον Χιούς και φάουλ. Φάουλ τη φορά αυτή από τον Σπηλιώτη στον Χιούς.
11ο λεπτό του δεύτερου μέρους. Αθηναϊκός Manchester United 0-0 και ο Ντένις Ήρβουν στην εκτέλεση του φάουλ. Προσπάθεια από τον Χιούζ και κόρνερ που παραχώρησε ο Καπουράνης. Είναι το δεύτερο κόρνερ των Άγγλων σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, δεύτερο όμως και συνολικά. Στην εκτέλεση του κόρνερ ο Ιρλανδός ο Ντένις Ήρβουν που τον βλέπουμε εδώ. 25 ετών, ήρθε πέρυσι από την Oldham, πήγε πέρυσι από την Oldham στη Manchester. Χτυπήθηκε το corner. Για να δούμε εκεί μια προσπάθεια. Ευτυχώς ο Καπουράνης για τον Αθηναϊκό θα διώξει μακριά σε πλάγιο άγω. Ο Mike Phelan στην επαναφορά. Η μπάλα θα καταλήξει out, καθώς ο Mark Robbins δεν μπορούσε να τη διεκδικήσει από την σωστή παρακολούθηση του Καπουράνη και του Θεοδωράκου. Σαργκάνης για τον Μπούτζουκα. Για να δούμε τι θα βγάλει αυτή η προσπάθεια. Μπόγκο. Ο Μπόγκ που είχε κάποιες ενοχλήσεις, ήταν αμφίβολης με το γη του, τελικά ο Πρόκοπ που εμπιστεύτηκε τη θέση. Γύρισε για τον Κόλεφ, για να δούμε εδώ Σπίτσα. Κόλεφ και Σπίτσα, κάνει το σουτ υπό πίεση και κακά τοποθετημένο το σώμα του, η μπάλα κατέληξε φυσιολογιά. Εδώ ο Κρίστο Κόλεφ και ο Νίλ Γουέμπ αριστερά του. Ήρβουν και πήρα από τον Σμάιχελ και του την ξαναδίνει. Καμιά διάθεση από πλευράς Manchester United έντασης και επιτάχυνσης του ρυθμού. Τραβιώνται οι αμυντικοί του Αθηναϊκού για να τους βγάλουν offside, πράγμα που το επιτυχάνουν, καθώς ο Ρόμπινς βρέθηκε πίσω από το τείχος των παικτών του Αθηναϊκού. Χατζιαγγελής. Καπουράνης. Προσπάθεια του Χατζηράπτη χωρίς επιτυχία, τα κατάφερε όμως σε μια δεύτερη κίνηση. Ήρβουν. Σπηλιώτης. Πάλιστερ. Ίνς. Μπρούς. Πάλιστερ. Φίλαν. Μακλέρ. Ξεφεύγει ο Σκοτσέζος προς στιγμή. Κάνει και το shooting ball out. Καθώς δεν είχε εξασφαλίσει τον απόλυτο έλεγχο της μπάλας, το shoot του Σκοτσέζου Brian Μακλέρ κατέληξε out. 14ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο. Σε ένα ημίχρονο που αρχίζει να δείχνει σαν να μοιάζει σαν επανάληψη του αντίστοιχου τμήματος του πρώτου μέρους. Με το Σαργκάνη να ζητάει συμπαίχτη, τον Πάλιστερ να αποκρούει και τον Σπηλιώτη να κερδίζει μια ακόμα μονομαχία από τον Χιούζ. Ίνς, Φίλαν και φάουλ. Φάουλ που έκανε ο Τζαλακώστας και όμως μπήκε μεταξύ δύο παικτών, ωστόσο η προβολή που έκανε πάνω στον Φίλαν ήταν αντικανονική, έτσι καταλογίστηκε το φάουλ. Μπρούς. Δείτε, περπατιστά ο αρχηγός της United. Στη βαθιά παλιά για τον Χιούς, η μπάλα out και ευκαιρία για σας να δείτε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Μεγάλη σχολή των κομπιούτερς πάντα μπροστά. Κορέλκο. Δημιουργεί. Συμμετέχει. Κορέλκο. Έτσι γράφεται το μέλλον. Ξανά λοιπόν στο γήπεδο της Λεωφόρου με τον Αθηναϊκό δια του Μπόγκ να προσπαθεί να οργανώσει μια επίθεση και τον Σπίτσα τώρα. Λάθος η παλιά του Σπίτσα. Εύκολα ο Βέμπ στον Ίνς.
Φίλαν. Ανοίγει την μπάλα ο δεξιός μπακ της United. Πίρτσμορ. Μια παλιά που δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του εκεί. Βλέπετε λοιπόν και εσείς ασφαλώς ότι στις προσπάθειες της United όποτε αποφασίζουν να τις κάνουν με τη συμμετοχή πολλών παικτών, οι προσπάθειες αυτές μένουν χωρίς καμιά συνέχεια. Αντίθετα, όταν γίνονται με τις μακρινές μπάλες, κάπως τα πράγματα εξελίσσονται για αυτούς θετικότερα, με την έννοια ότι τουλάχιστον δεν δημιουργούν απογοήτευση στον κόσμο που είναι εδώ στο γήπεδο της Λεωφόρου. Σαργκάνης. Μπρούς. Ίνς. Θεοδωράκος. Χατζηράπτης. Μπόγκ. Σπίτσα. Και πλάγιο από τον Έρουιν. Ο Μπούτζουκας στο πλάγιο. Ο Μπόγκ προσπαθεί. Έχει μπροστά του τον Μπρούς. Προσπάθησε και ο Κόλεφ. Γίνεται το σούτ από τον Σπίτσα. Κοντράρει μπάλα στον Ίνς. Διώχνει τώρα από τα καρέ του ο Μπρούς. Και ο Χιούς προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, δεν τα καταφέρνει. Καπουράνης, Τζάλα, Κώστας, κάνε την μπάλα. Βέμπ. Να ο Μακλέρ στην αντεπίθεση για την United. Φίλαν. Μπρούς. Αλλαγή παιχνιδιού, έξυπνη κίνηση του αρχηγού της United για τον Έρουιν. Βέμπ. Σαργκάνης. Θα έλεγε κανείς ότι πολλές προσπάθειες των Άγγλων γίνονται μέσα σε slow motion, σε πολύ αργή κίνηση. Όπως η προηγούμενη φάση, μπορούσε να τη διαβάσει κανείς και την κατάληξή της. Σπίτσα. Χατζηράπτης. Ο Μπόγκ που δεν μπόρεσε, κέρδισε φάουλ. Ναι, κέρδισε φάουλ από τον Μπρούς. Ο Μπόκ λοιπόν με τα προβλήματα του μικροτραυματισμού που τον απασχολούσε, τον βλέπουμε εδώ. Δέχτηκε το δυνατό μαρκάρισμα του Μπρούς. Και εδώ ο Αντώνης Αντωνιάδης, παλιός άσος του Παναθηναϊκού, της εθνικής ομάδας, ένα φεγγάρι πέρασε και από τον Ολυμπιακό, τώρα πρόεδρος του ΨΑΠ, μεταξύ των θεατών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ο Μπόκ δέχεται τις περιποιήσεις και εδώ ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ο κύριος Γιώργος Βαρδινογιάννης. Ο Μπόγκ σηκώνεται. Υπάρχει και ο Θεοδωράκος, ο οποίος είναι και εδώ το μεγάλο αστέρι, ο μεγάλος αρχηγός, ο Μπράιαν Ρόμψον, τιμωρημένος, παρακολουθεί από την εξέδρα της Λεωφόρου την προσπάθεια των συμπαικτών. Ξαναγυρίζουμε στο παιχνίδι με τον Χατζηράπτη που αναλαμβάνει να εκτελέσει το φάουλ. Τελικά αφήνει στον Κόλεφ. Δυνατό απέκρουσε ο Μπρούς, δυνατό το σούτ του Κόλεφ, αλλά χωρίς καμία τύχη. Σπηλιώτης. Η μπάλα βρήκε το χέρι του Βούλγαρου, σύμφωνα με την υπόδειξη του κυρίου Σμιτ Κούμπερ. Και ο Μπρούς στον Ρόμπινς. Ωραία η προσποίηση που έκανε ο Ρόμπινς. Έρχεται εκεί δυνατά ο Μούτζουκας και παραχωρεί πλάγιο out. Ρόμπιν στο πλάγιο για τον Έρουιν. Θα γίνει η σέντρα. Η κεφαλιά του Τζάλα Κώστα. Η προσπάθεια του Φίλαν. Η μπάλα βρήκε το στήθος του μετά την απόκρουση του Τζάλα Κώστα και έχουμε corner. Όχι. Κατά την άποψή μας η μπάλα βγήκε καθαρά. Βρήκε καθαρά στο στήθος του Φίλαν από την προσπάθεια του Τζάλα Κώστα. Ο διαιτής καταλόγησε κόρνερ, αυτός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Τρίτο κόρνερ λοιπόν για την United, εκτελεί ο Βέμπ. Σαργκάνης κάνει την μπάλα,
θα διώξει όπως όπως μακριά ο Σπηλιώτης. Ρόμπινς για τον Μακλέρ, κακό το κοντρόλ και μπαλάει. Ο Σκοτσέζος που βέβαια δεν φημίζεται για την τεχνική του κατάρτιση και λόγω των πλούσιων και αυτών σωματικών προσόντων, δείτε τον πως είναι περίπου τετράγωνος, χωρίς καμιά ευελιξία στη μέση, μόλις χάσει την μπάλα, μόλις η μπάλα φύγει κάποια μέτρα από τα πόδια του, είναι πολύ δύσκολο αν όχι αδύνατο να την ξαναελέγξει. Σαργκάνης. Έρουιν. Ρόμπινς. Προσπάθεια με τον Σπίτσα. Διώχνει ο Έρουιν. Χατζιαγγελής κερδίζει φάουλ από τον Χιούς. Βεβαίως. Φάουλ που έκανε σκαμνάκι ο Χιούς. Κόλεφ, Τζαλακώστας, Μαρκάριο Γουέμπ, του κερδίζει την μπάλα, Χιούζ, από τον Κόλεφ κρατάει ο Χιούζ, Γουέμπ, Μπίρτσμορ, Μακλέρ, Ρόμπινς. Για να δούμε, θα κάνει το σουτ, κάνει το σουτ, ο Σαργκάνης σε καλή θέση εξωτερών. Να μια φάση καλή. Το σουτ του Ρόμπινς, ο αρχηγός του Αθηναϊκού, το εξιδετέρωσε σε καλή θέση ευρισκόμενος. Μπούτζουκας. Σαργκάνης στο βόλε. Έρουιν. Ρόμπινς έφυγε από τον Μπούτζουκα. Βρίσκει τον Έρουιν. Γίνεται η σέντρα από τον Ιρλανδό. Κεφαλιά του Καπουράνη και νέο κόρνερ για την Manchester United. Τέταρτο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Ένας αριθμός που δείχνει ότι όχι μόνο υπάρχει πρωτοβουλία των κινήσεων, αλλά ότι υπάρχει και ένα στοιχείο απειλής στην Manchester United. Χτυπήθηκε το κόρνερ, ο Τζαλακώστας απομάκρυνε και βέβαια ο Μπόγκ δεν πρόλαβε το πλάγιο out, είναι για την United με τον Μάικ Φίλαν. Web και πλάγιο out, κακή συνεννόηση με τον Φίλαν. Και δεν ξέρουμε μήπως κάποια στιγμή έχει φτάσει πια η ώρα, μάλλον έχει φτάσει η στιγμή για τον τεχνικό του Αθηναϊκού να προχωρήσει σε κάποια αλλαγή για να φρεσκάρει κάπου την ομάδα του. Σαργκάνης. Έρουιν. Και φάουλ. Φάουλ που κέρδισε ο Θεοδωράκος από τον Ρόμπινς. Θεοδωράκος για τον Χατζιαγγελή. Χατζηράπτης. Κόλεφ. Κακή συνεννόηση με τον Τζαλακώστα. Φάουλ κάνει στο Φίλαν ο Τζαλακώστας. Το καταλογίζει ο κύριος Κούμπερ, Σμιτ Κούμπερ. Το 5 λεπτό και να η αλλαγή που λέγαμε. Βγήκε ο Χατζηράπτης και μπαίνει ο Χρήστος Δημόπουλος στο παιχνίδι. Να λοιπόν ο Δημόπουλος που τον βλέπουμε εδώ αντικατέστησε τον Χατζηράπτη που κατά την άποψή μας πήγε πάρα πολύ καλά. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο έκανε πολλή δουλειά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έκοψε αρκετές φορές. Προφανώς κουράστηκε έτσι θέλοντας να φρεσκάρει την επίθεσή του. Ο Πρόκοπ έκανε αυτή την αλλαγή. Δημόπουλος λοιπόν αντί Χατζηράπτη στο
έκτο λεπτό του δεύτερου μέρους. Για να δούμε ο Φρέσκος Δημόπουλος, ο κλασικός κυνηγός, πόσο θα βοηθήσει την ομάδα του σε αυτό το διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη λήξη του αγώνα. Γίνονται οι επιθετικές αιχμές, τουλάχιστον δύο αυτή τη στιγμή, με τον Μπον και τον Χρήστο Δημόπουλο, ενώ μέχρι τώρα στην ουσία ήταν μόνο μία. Ήταν ο Πολωνός ο Μίροσλαβ Μπονκ. Μπρους. Σπίτσα. Μπονκ. Μαρκάρει ο Μπρους. Κρατάει ο Πολωνός. Βρίσκει τον Μπούτζουκα. Προσπαθεί να ξεφύγει ο Μπούτζουκας από την επιτήρηση του Μπρους. Δεν τα καταφέρνει. Το πλάγιο από τον Έργουιν στον Πάλιστερ. Και από εκεί στον Σμάιχελ, που σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο δεν έχει καμιά συμμετοχή, δεν έγινε τίποτα στην εστία του. Καπουράνης. Ο Φίλαν στο πλάγιο. Ίνς από τον Σπίτσα, γίνεται το φάουλ πάνω στον Κόλεφ. Ο Σπίτσας τον Κόλεφ. Αυτός κάνει καθυστερή, όταν δίνει την μπάλα τη δίνει σε αντίπαλο. Και τώρα ο Χιούζ κερδίζει πλάγιο out από την προβολή του Κόλεφ. Άφησε ο Μακλέρ για τον Ινς. Μπρους, Ινς. Χιούζ, Ινς. Μακλέρ. Φίλαν, κοντά το Καπουράνης, εκόψε ο Κόλεφ. Για να δούμε ο Δημόπουλος, στην πρώτη επαφή με την μπάλα ο Χρήστος Δημόπουλος. Μπονκ, 1-2 με το Δημόπουλο. Ξαναμπαίνει ο Πολωνός, βγαίνει όμως ο Σμάιχελ και έτσι εξουδετερώνει τη σέντρα του Δημόπουλου. Καπουράνης, Σπίτσα, από τον Χάτζη Αγγελή στον Καπουράνη και από εκεί στον Κόλεφ. Η παλιά που διεκδικείται από τον Μπούτζουκα ελέγχεται όμως τώρα από τον Έργουιν. Πέτερ Σμάιχελ, Έργουιν, προσπάθεια του Χατζη Αγγελή. Μπρους, Έργουιν, Βέμπ, Χιούζ, ξεφεύγει από τον Σπηλιώτη, έκοψε εκεί ο Θοδωράκος. Φάουλ από τον Μπούτζουκα, μια απόφαση που δεν αρέσει στους οπαδούς του Αθηναϊκού, μια απόφαση του Γερμανού διαιτητή Σμιτ Κούμπερ, που όπως είδατε έδειξε με το χέρι του την αντικανονική κίνηση του Μπούτζουκα. Και μια αλλαγή για την Manchester United. Βγαίνει από τον αγώνα ο Μπίρτσμορ και μπαίνει ο Γουόλας. Ο Ντάνι Γουόλας, 27 ετών, από το 1989 ήρθε στο Manchester από το Southampton, από τη Southampton. Μπρους για τον Πάλιστερ. Κακή η σέντρα από τον προσπάθεια του Μπον που πήρε την μπάλα από τον Μπούτζουκα, ελέγχει ο Ινς. Βέμπ, Κόλας, Μακλέρ και πλάγιο από τον Χατζη Αγγελή. Ο Καπουράνης διώχνει μακριά, η μπάλα βρήκε τον Γουόλας, βρήκε και το χέρι του Γουόλας. Έτσι έχουμε φάουλ υπέρ του Αθηναϊκού.
Ακόμα 15 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι του γηπέδου της Λεωφόρου που σας μεταδίδει ζωντανό η τηλεόραση του Αντένα. Αθηναϊκός Μάντσεστερ 0-0. Και βέβαια ένα αποτέλεσμα που δεν εξυπηρετεί σε καμιά περίπτωση την αθηναϊκή ομάδα. Από τον Γουέπ το πλάγιο. Καπουράνης. Κόλεφ, Καπουράνης, σηκώνει την μπάλα, και είναι λάθος βέβαια αυτό, χάνεται Μακλέρ, Πάλιστερ, Γουόλας, Γουέμπ, Χιούζ, άφησε πολύ ωραία προσποίηση. Να ο Ινς, να μια μεγάλη ευκαιρία. Και η μπάλα το δοκάρι. Αθυσία για την United, μεγάλη τυχία του Αθηναϊκού στη φάση αυτή με τον Πολ Ινς, που έκανε το σούτ δυνατό για να σιγουρέψει ίσως περισσότερο τον γκολ. Η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι. Προσπάθεια με τον Μπόγκ για τον Αθηναϊκό, χωρίς όμως καμία εξέλιξη. Ο Σμάιχελ μπλοκάρει, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Ινς. Είχε βγει ο Σαργκάνης, κάνει το αριστερό εσωτερικό σουτ. Η μπάλα βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι. Έτσι η εστία του Αθηναϊκού σώζεται από μια περίπου βέβαιη παραβίαση. Μπρούς. Θεοδωράκος, Τζαλακώστας Θεοδωράκος. Και για να δούμε Πάλιστερ και Μπόγκ. Ο Πολωνός κρατάει την μπάλα και κρατιέται από τον Πάλιστερ. Πάει να βρει χωρίς επιτυχία τον Δημόπουλο. Πιο έξυπνος ο Φίλαν γύρισε στον Σμάιχελ. Ένα πλάγιο out για λογαριασμό της Μάντσεστερ παραχώρησε ο Σπίτσα. Ένα φάουλ με τον Νίλ Βέμπ. Χιούζ και Σπιλιώτης. Φάουλ υπέρ της Μάντσεστερ. Ο Γουέμπ στην εκτέλεση του φάουλ πίσω του ο Γουόλας. Πάλιστερ, Μπρούς, Μακλέρ, Χιούζ μέσα στα καρέ του Σαργκάνη. Με φάλτσο, απόκριση από το Σαργκάνη. Σωστή κίνηση του τερματοφύλακα του Αθηναϊκού για την μπάλα, είχε πολύ φάλτσο και τώρα Πολ Ινς. Ο Κόλεφ διώχνει τελικά. Ο Μπόγκ μεταξύ τριών τεσσάρων παιχτών της Μάντσεστερ. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση. Και το φάουλ που κέρδισε από το Μακλέρ είναι επιτυχία για τον Πολωνό κυνηγό του Αθηναϊκού. Σε επανάληψη προσπάθεια του Μπόγκ. Είναι δεξιά του ο Δημόπουλος, έχει όμως εκεί μπει ο Μακλέρ. Κόλεφ. Δημόπουλος. Σπίτσα. Θεοδωράκος. Και Σμάιχελ. Έχουμε ένα φάουλ σε ένα αντικανονικό μαρκάρισμα του Χιούζ. Από τον Σπίτσα. Τα λεπτά κυλούν. Λιγότερο από 11 λεπτά. Έρβιν, Χιούζ, μαρκάρει ο Σπιλιώτης, κρατάει ο Χιούζ. Δεν μπορεί ο Μακλέρ, παίρνει ο Καπουράνης. Κόλεφ, Ινς, αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Ινς για τον Γουόλας. Μαρκάρει ο Τζαλακώστας. Έρχεται ο Γουέμπ να κάνει τη συζητή σέντρα που καταλήγει σε κόρνερ από την παρέμβαση του Χάτζη Αγγελή. Το πέμπτο κόρνερ για την Μάντσεστερ.
Ο μόνιμος εκτελεστής των corners και των foul, ο Νίλ Γουέμπ, αναλαμβάνει και αυτή την εκτέλεση. Έδιωξε μακριά ο Χατζιαγγελής. Ο Μπον κρατιέται αντικανονικά από τον Έργουιν. Κάνει πολύτιμο χρόνο. Για να δούμε τι θα καταφέρει τώρα στη συνέχεια ο Πολωνός. Πάντα Έργουιν μαρκάρει και φάουλ. Αυτή είναι το πλεονέκτημα, ε? Όχι. Όχι, έχει διακόψει το παιχνίδι ο διευθύνσεως Μιτ Κούμπερ. Για να δούμε αν θα διατάξει να μπουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στη φάση που ξαναβλέπουμε. Κοιτάξτε την ωραία προσποίηση, την ωραία τρίπλα που πάει να κάνει ο Μπονκ. Χτυπήθηκε τελικά το κόρνερ. Ο Φίλαν στον Σμάιχελ. Ήταν ένα δεύτερο κόρνερ που κέρδισε ο Αθηναϊκός στην επανάληψη. Έργουιν, Σμάιχελ στο βολέ. Μακλέρ, Χιούζ. Και από τον Θοδωράκο στον Σαργκάνη, αλλάζει με τον Χατζιαγγελή. Κάπου δείχνουν τα πράγματα ότι εξυπηρετούν και τους παίκτες του Αθηναϊκού. Επαναλαμβάνουν ίσως να κυνηγούν τους τύπους αντί της ουσίας. 1-0-0 με την Manchester United, έστω και στην Λεωφόρο, είναι ένα αποτέλεσμα που μπορεί να μπει και στην προθήκη του Αθηναϊκού. Μια ακόμα αλλαγή, βγαίνει ο Κόλεβ για τον Αθηναϊκό. Για να πάρει τη θέση του ο Τάπρατζης. Τάπρατζης λοιπόν αντί του Κόλεφ. Ο Καπουράνης το πλάγιο και ευκαιρία για σας να δείτε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα. Μεγάλη σχολή των κομπιούτερς. Κορέλκο. Έτσι γράφεται το μέλλον. Ο Σπίτσα λοιπόν, κάτοχος της μπάλας, μετά από το σύντομο διαφημιστικό μήνυμα, το τελευταίο που είδατε. Καπουράνης για τον Δημόπουλο. Ο Γουέμπ για τον Πάλιστερ. Έργουιν. Πάλιστερ. Άστοχο το δεξιό σουτ του Άγγλου διεθνή αμυντικού. Έξι τελευταία λεπτά για τον Αθηναϊκό για να μπορέσει να καταρχήν να αποφύγει κάτι χειρότερο από το 0-0 και στη συνέχεια να πετύχει κάτι καλύτερο από αυτό. Η United από την δική της πλευρά δεν φαίνεται, το είπαμε και, και προηγουμένως, δεν φαίνεται να επιδιώκει με εκβιαστικό τρόπο τον γκολ. Ο Αθηναϊκός από την πλευρά του επίσης δεν προβληματίζεται όσο θα έπρεπε. Ίσως να μην μπορεί, υπάρχει και αυτή η άποψη. Ίσως να μην μπορεί να δώσει κάτι καλύτερο από αυτό που δίνει όταν έχει απέναντι μια Manchester United. Μια Manchester έστω και με απουσίες. Για να δούμε εδώ ο Μακλέρι. Μπάλα βρήκε στο χέρι του, ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτα. Η μπάλα βρήκε στο χέρι του Σκοτσέζου στο κοντρόλ. Κακός ο διαιτητής. Εάν η μπάλα έμπαινε στα δίχτυα θα είχαμε προβλήματα. Ξαναδείτε τη φάση. Δείτε εδώ ο Μακλέρι. Δεν είναι κατατοπιστικό το replay. Είδαμε καθαρά όμως εμείς τη φάση. Η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μακλέρι. Μπρους. Χιούζ, Ίνς, Γουόλας, Ίνς, Γουόλας,
και Σαργκάνης. Πραγματική εκτίμαση μπλοκάρισμα από τον Σαργκάνη. Ένα σούτ όχι δύσκολο που έδωσε τη δυνατότητα στον Σαργκάνη να δείξει την κλάση του. Σπίτσαμε τον Μπόγκο. Και σώσει ο Σμάικελ. Να μια ευκαιρία για τον Αθηναϊκό. Ευκαιρία για τον Αθηναϊκό 5 λεπτά πριν από το τέλος. Ο Μπόγκου το βλέπουμε εδώ. Ήρθε σε απόσταση βολής από τον Σμάικελ. Σε πλάγια θέση. Ο υψηλός όμως Δανός τερματοφύλακας της Μάντσεστερ υποχρεώθηκε να αποκρούσει σε κόρνερ το δυνατό αριστερό σουτ του Μπόγκου. Τρίτο κόρνερ για τον Αθηναϊκό. Πέμπτο συνολικά. Εκτελεί ο Χρήστος Δημόπουλος. Η κεφαλιά, το σουτ out. Η κεφαλιά του Σπηλιώτη και το σουτ του Σπίτσα. Η μπάλα έφυγε out. Νάτος εδώ ο Γιουγκοσλάβος, ο Ντάμιρ Σπίτσα με το σουτ που έστειλε την μπάλα out. Να λοιπόν που μέσα σε αυτά τα σπινθυρίσματα είδαμε τρεις καλές φάσεις σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Βέβαια κορυφαία είναι το δοκάρι του Ινς, αλλά εξίσου καλή η προσπάθεια του Μπόγκ και βέβαια το άστοχο σου τη φορά αυτή του Σπίτσα. Τζαλακώστας. Από τον Μπούτζουκα προσπαθεί ο Μπόγκ. Μπούτζουκας. Δεν μπόρεσε ο Μπόγκ. Από τον Έρβιν ο Χατζιαγγελής. Δημόπουλος. Δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα. Ο Σπίτσα. Και τα λεπτά κινούν. Λιγότερο από 3 λεπτά, 2,5 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Αθηναϊκός δεν έχει ακόμα γευθεί ένα γκολ που επαναλαμβάνουμε θα του χρειαζόταν ιδιαίτερα για την ρεβάνς. Όχι βέβαια ότι θα μπορούσαν να έχουν λυθεί για την Αθηναϊκή ομάδα τα προβλήματα, αλλά είναι διαφορετικό να πηγαίνεις με μια νίκη, εκεί διαφορετικό να πηγαίνεις στο Old Trafford με μια ισοπαλία. Χιούζ. Έγινε η απόκριση ευτυχώς από τον Χάτζη Αγγελή. Από τον Θεοδωράκο η μπάλα έφτασε στον Σαργκάνη προτού να την αξιοποιήσει, να την εκμεταλλευτεί ο Ρόμπινς. Πάλιστερ. Έργουν και πίσω στον Σμάικελ. Ένα λεπτό ακόμα για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Χιούζ. Ο Μακλέρ. Προσπάθησε ο Τάπρατζης. Έχουμε φάουλ σε βάρος του Αθηναϊκού από την προσπάθεια του αμυντικού. Τον γήπεδο. Τελευταίο λεπτό. Μπήκαμε. Λιγότερο. Και ο Μπράιαν Μακλέρ. Την εκτέλεση του φάουλ. Τραβιώνται όλοι οι παίκτες, συμβιώνεται σε θέση offside, ο αρχηγός του United, ο Μπούρους. Για να δούμε, ίσως είναι η τελευταία επιθετική προσπάθεια του Αθηναϊκού, αν δεν έχουμε κάποια καθυστέρηση, κάποιες καθυστέρησεις. Μπόγκ. Από τον Σπηλιώτη, η μπάλα έρχεται μέσω Θεοδωράκου στον Σαργκάνη. Και το τελευταίο σφύριγμα του Γερμανού διαιτητή του Μπιτ Κούμπερ. Ο Αθηναϊκός και η Manchester United αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς γκολ. Εδώ ο Γερμανός διαιτητής, για τον οποίο με κάποιες μικροαντιρρήσεις οι Εγγλέζοι χειροκροτούν. Βεβαίως αυτό δεν αποτελεί είδηση, οι Εγγλέζοι χειροκροτούν, οι Άγγλοι χειροκροτούν ακόμα και όταν χάνει η ομάδα τους. Συνεπώς το 0-0 είναι για αυτούς ένα ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, καθώς η ρεβάνς μετά από 15 μέρες θα γίνει στο πυρωμένο Old Trafford. Αυτά λοιπόν για τον Αθηναϊκό, αυτά από τη Manchester, σε ένα παιχνίδι γενικά ίσκος, ένα απόγευμα χωρίς μεγάλες συγκινήσεις.
με κάποιες εκλάμψεις από τις δύο πλευρές, κάποια δοκάρια, το ένα Twins σαφώς καλύτερο, με κάποιες ευκαιρίες από την πλευρά του Αθηναϊκού. Εν πάση περιπτώσει, ένα παιχνίδι που μπορεί να ικανοποίησε κάποιους ουδέτερους φιλάθλους, άφησε όμως σαφώς με την πίκρα του 0-0 τους οπαδούς του Αθηναϊκού, τους οπαδούς εκείνους που τουλάχιστον θα ήθελαν ένα νικηφόρο αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν από μας. Ο Δημήτρης ο Παπανικολάου έχει μαζί του, από ό,τι βλέπω, τον Βαγγέλη Σπηλιώτη. Ο Βαγγέλης Σπηλιώτης, ο οποίος μάρκαρε το μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα μαζί με τον Χατζιαγγέλη. Η Κάρνα, η μεγάλη βιομηχανία τροφίμων, σας προσκαλεί στην πρώτη γιορτή ούζου στο Φαλιρικό Δέλτα. Απολαύστε ούζο με Just Hot, με ρόστι...